Στην τελευταία εκτελεστική επιτροπή που έκανε η ΕΣΕ και πήρε μια σειρά από αποφάσεις, μεταξύ άλλων πήρε την απόφαση να μην γίνει κανένα συλλαλητήριο εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης. Με τα λύπης μου να πω ότι η ηγεσία της ΓΕΣΕ, παρόλα τα προβλήματα, έχει θέσει τη συνομοσπονδία σε αδράνεια. Μετά την εκλογική επιβεβαίωση των πλειοψηφιών, συνεχίζει το διακοσμητικό της ρόλο. Τα προβλήματα και οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, πρωτόγνωρες και αρνητικές για τον κόσμο της μισθωτής εργασίας. Για μία ακόμη φορά καλείται ο κόσμος να βάλει πλάτη και στην ύφεση που δημιουργήθηκε πριν την πανδημία, αλλά και την μεγιστοποίησή της κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Μια ύφεση που έγινε από τις εξαιτίας των νεοφιλελεύθερων εμμονών της κυβέρνησης. Μέχρι να ξανασυναντηθεί η ηγεσία της ΓΕΣΕ με τον κόσμο της εργασίας και να ξανασταθεί στο ύψος των περιστάσεων, εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που ξέρουμε και που επιβάλλεται να κάνουμε. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τον αγώνα κάθε κλάδου, κάθε εργαζόμενο. Θα προσπαθούμε να συντονίσουμε αυτούς τους αγώνες με κάθε τρόπο και να αναδεικνύουμε τις ταξικές μας αντιθέσεις με αυτές τις πολιτικές. Θα αγωνιζόμαστε για την οργάνωση της πάλης του εργατικού κινήματος, γιατί αυτό που λείπει, αυτό πρέπει να γίνει. Ανασύσταση του εργατικού κινήματος. Ποιες είναι οι επόμενες δραστηριότητες της ΓΕΣΕ μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού? Από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, μάλλον δεν έχουμε πληροφορηθεί επίσημα με κάποιο δελτίο τύπου, από ό,τι μας έχει γνωστοποιηθεί από διαρροές, θα δοθεί μια συνέντευξη τύπου αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Πράγμα που δεν μας λέει τίποτα. Γιατί περισσότερο από επίκαιρο αυτή την περίοδο, με όλα τα μέτρα, θα ήταν να πραγματοποιηθεί το συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, με όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, με όλες τις αποστάσεις. Ο κόσμος της μισθωτής εργασίας όφιλε και έπρεπε να ήταν εκεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.